Παράταση μιας εβδομάδας πήραν οι μνηστήρες του ΟΠΑΠ προκειμένου να παρουσιάσουν τα οριστικά επενδυτικά σχήματα τα οποία θα διεκδικήσουν το 33% του οργανισμού. Όμως ο Απρίλιος είναι καθοριστικός και για μία ακόμα αποκρατικοποίηση, μεγάλη αποκρατικοποίηση, εκείνη της ΔΕΠΑ, η οποία θα κριθεί προς το τέλος του μήνα. Παράταση για τις 17 Απριλίου πήρε η ανακοίνωση των οριστικών σχημάτων των υποψήφιων επενδυτών που θα διεκδικήσουν το 33% του ΟΠΑΠ. Σύμφωνα πληροφορίες, υπήρξαν αιτήματα για παράταση όλες τις διαδικασίες προκειμένου να υπάρξουν ζυμώσεις μεταξύ των υποψηφίων να αγοραστούν το ΟΠΑΠ. Όμως το ΤΑΕΠΕΔ τελικά συνένεσε να δώσει προθεσμία μιας εβδομάδας για το πώς θα κατέβουν στο διαγωνισμό τα επιχειρηματικά σχήματα. Όχι όμως και στην παρουσίαση των οικονομικών προσφορών. Πάντως, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, τις τελευταίες ημέρες παίζεται ένα σκληρό πόκερ για να οριστικοποιηθούν συμμαχίες, ενώ αρκετοί εκτιμούν ότι λόγω των διεθνών οικονομικών δεδομένων το τίμημα δεν θα είναι τόσο υψηλό όσο θα μπορούσε κάποιες άλλες εποχές. Έπρεπε κανονικά ο ανταγωνισμός να μην υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους, ούτε βέβαια να γνωρίζουν ο ένας αυτοί οι οποίοι είναι ενδιαφερόμενοι, ώστε να υπάρχει πραγματικά υψηλότερη δυνατή τιμή. Μέσα στον Απρίλιο θα κριθεί εν πωλή στο φετινό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, καθώς εκτός από τον ΟΠΑΠ αναμένεται να ολοκληρωθεί και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ.